Εδώ πέρα έχουμε την κυρία Ερμιόνη Κατσίφα, υποψήφια ευρωβουλευτή με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Καλησπέρα σας, πείτε μας πού είστε και τι ήρθατε εδώ να κάνετε. Είμαστε στην Νέα Ερυθρέα, στην Αγία Ματρώνα. Ήρθαμε εδώ να προσκυνήσουμε για το εφέλαιο που γίνεται σήμερα. Να μας βοηθήσει στο έργο μας. Είμαστε υποψήφοι με το ΛΑΟΣ, με τον κύριο Καμπούρη. Έχει αλλάξει η ηγεσία το ΛΑΟΣ στο κόμμα. Υποψήφοι ευρωβουλευτές. Έλα δίπλα τη μωρέ. Είμαστε υποψήφοι με τον κύριο Γεωργίου ευρωβουλευτές. Η ζωή μας έχει αλλάξει εντελώς από τότε που έγινε η δολοφονία του αδερφού μου από το 2018. Έχει αλλάξει εντελώς άρδη η ζωή μας. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε γιατί δεν έχει γίνει η δικαίωση του αδερφού μου. Περιμένουμε τη δικαίωσή του 5 χρόνια και δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση, δεν μας έχει δοθεί καμία δικογραφία που τη ζητάμε από τον αυτόκλητο δικηγόρο τον Δήμη Ναυρίδη. Αντιθέτως προσπαθούν, έχουν θάψει το θέμα εντελώς, εμείς όμως δεν θα το αφήσουμε έτσι, θα μείνουμε όρθιοι και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση του αδερφού μου. Ο δεύτερος λόγος που πάω στην πολιτική είναι ότι το προσκυνητάρι που πήγαμε να φτιάξουμε για τον αδερφό μου στο χωριό για να του ανάβουμε το κεράκι στο βουνό που, στο σημείο που δολοφονήθηκε άναντρα από τις ορδές των αλβανικών δυνάμεων, έτσι, στους Βουλιαράτες, για να το λέμε έξω από το χωριό στο ύψωμα. Ναι, να τα θυμόμαστε. Στο ύψωμα που δολοφονήθηκε άναντρα από τις ορδές της αλβανικής Ρενέα. Έτσι, δεν κινδύνευε κανένας εκεί πάνω. Κανένας δεν κινδύνευε. Πήγαν να πούν ότι είναι για αυτοκτονία κιόλας. Πήγαν να πούν κιόλας από πάνω, να βγουν και από πάνω ότι είναι αυτοκτονία. Με ποια νομιμότητα να τα λένε όλα αυτά, ενώ δεν έχει γίνει καμία ενέργεια. Όταν η ίδια εισαγγελία, συγγνώμη, είναι σημαντικό αυτό, η ίδια εισαγγελία τότε έστειλε στον πατέρα του, στον πατέρα της Ερμιόνης, έγγραφο, στο οποίο λέει σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Ναι. Όμως παρόλα αυτά, μετά... μετά από αυτό, είπαν οι Αλβανοί, στείλανε και έγγραφο στον πατέρα μου στο σπίτι και είπαν ότι ο Κωνσταντίνος Κατσίφας, αρχικά είπαν ότι σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Τότε, και μετά είπαν αυτοκτόνησε. Άλλαξε εντελώς μετά το. Το αλλάξαν εντελώς. Το story, ναι. Πώς θα αυτοκτονούσε με 2 σφαίρες όμως στην καρδιά ένας άνθρωπος, αυτό είναι άλλο παπά. Ενδιαφέρθηκε κανείς για εσάς, ενδιαφέρθηκε για τον μακαριστό ήρωα τον Κατσίφα. Ενδιαφέρθηκε κανείς από την πολιτεία, από τα κόμματα, από τα δίθεν πατριωτικά. Ενδιαφέρθηκε κανένας. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας για το προσκυνητάρι που πήγαμε να φτιάξουμε για τον αδερφό μου με χρήματα του απλού λαού, του κοσμάκι δηλαδή, του απλού κόσμου. Ντροπή τους, τα υλικά τα καταστρέψαν όλα οι Αλβανοί, είχε κοκκινήσει το βουνό, σπασμένα κεραμίδια παντού. Απαράδεκτο να σου σηκώνεται η τρίχα, εάν έρθετε εκεί και δείτε πώς είναι η κατάσταση, θα σας σηκωθεί η τρίχα. Δεν θα το πιστεύετε αυτό που συμβαίνει, γιατί ο τόπος μας, εμείς έχουμε παντού ξοκλήσια εκεί. Έχουμε τη ζωοδόχο πηγή στο απέναντι βουνό. Πιο κάτω έχουμε η Βασίλη, έχουμε πολλά ξοκλήσια. Αγιοδημήτριο, Προφητηλία, όλους τους έχουμε. Ο Κωνσταντίνος πήγαινε και επισκέβαζε τις εκκλησίες. Αυτό το συγκεκριμένο τους ενοχλούσε, δηλαδή τον δολοφόνησαν, αλλά δεν τον σκότωσαν όμως. Γιατί ο αδερφός μου ζει και θα ζει. Γιατί τον φοβούνται, φοβούνται και το μνήμα του ακόμα. Αλλά είμαστε απογοητευμένοι και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Μητσοτάκη που δεν αντέτρεψε κανένας. Που εκμεταλλεύτηκαν, δεν ήρθε να βοηθήσει τον χαρογαμένο πατέρα μου, κανένας να τον βοηθήσει που τον σέρναν οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί στα δικαστήρια με ένα νεφρό χειρουργημένος. Με ποια νομιμότητα συνέβαιναν όλα αυτά, μου λέτε. Δηλαδή μόλις τα σκέφτομαι, δεν υπάρχει, είναι χαρακτήριστα όλα αυτά. Θα ήθελα να κάνω και εγώ μια παρέμβαση, αν με επιτρέπετε, κύριε Κατσίφα. Επειδή τα ζήσα όλα αυτά από την αρχή ως μυστήρα της Ερμιόνης Κατσίφα, θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής. Μετά τη δολοφονία υπήρχαν βίντεο από διπλές κάμερες, 2 ελικόπτερα από πάνω και τα κράνη της Ρενέα οφείλουν να έχουν κάμερες όπως είναι από τη σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλιώς θα ήταν κάμερες. Αλλιώς θα ήταν μια αυθαίρετη. Η δολοφονία του αδερφού μου μεταδόθηκε σε ζωντανή μετάδοση σε όλα τα κανάλια. Μου το λένε όλοι γνωστοί μου αυτό. Και υπάρχει το βίντεο. Και υπάρχει το βίντεο και το σάψανε τα κανάλια. Αποκρύψει. Το βίντεο της δολοφονίας του αδερφού μου που είπε σκοτώστε, ρίξτε ρε, άνοιξε τα χέρια και τα πόδια μου είπανε.
πάρα πολλοί κόσμος μου το είπε. Αυτό που το είδε ζωντανά να συμβαίνει στη τηλεόραση. Και αμέσως το θάψανε η Νέα Δημοκρατία. Το κουκούλωσε η Νέα Δημοκρατία για άλλη μια φορά. Άλλο το άλλο ένα σκάνδαλο. Αυτό μας μέσα σε τόσα πάρα πολλοί μάρτυρες που το είδανε. Και το αναζητούμε. Σε το σκάνδαλο Νοβάρτης που υπήρχε εκείνη την εποχή. Εννοεί η κυρία Κατσίφα ότι το θέμα αυτό, η δολοφονία του Κωνσταντίνου, του αδελφού της, έγινε όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο Νοβάρτης. Τώρα όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, ήρθαν πάρα πολλοί εκεί και κάποιοι βουλευτές της στην κηδεία. Φυσικά δεν ήρθε ο κύριος Βελόπουλος από το καναπέ του, ο οποίος έκανε πολιτική εκμετάλλευση, γιατί πρόκειτο να κατέβει στις εκλογές, δεν είχε πει τότε στη Βουλή. Και μετά έκανε διαφημίσεις σε προϊόντα. Δηλαδή τι σχέση έχουν τα προϊόντα, οι κοροναλυφές, τα προϊόντα για τις καραφλοαλυφές, ο οποίος ο ίδιος δεν έχει βγάλει μαλλιά. Ο κύριος Καρατζαφέρης είχε έρθει στους γονείς σου. Αργότερα. Όμως είχε στείλει τους ανθρώπους του, ενώ ήταν τα μεγάλα κανάλια εκεί, να προσπαθήσει να πάρει μια συνέντευξη. Όλοι οι ψευτοπατριώτες ήρθανε για τη δική τους προβολή. Και να μου έρχεται ένας καραθάνος εκεί μπροστά, προτιμούρη στην κηδεία του αδερφού μου. Απαράδεκτο! Τι έργο έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος και ήρθε εκεί να δείξει τον εαυτό του στην κηδεία του αδερφού μου. Αυτά είναι σκάνδαλα. Είναι χαρακτήριστα. Ο κύριος Καραθάνος. Ήταν μόνο για ψήφους και για στεφάνια είναι όλοι. Μόνο για ψήφους και στεφάνια σύλλο. Και για φωτογραφίες. Άρα ούτε επί της ουσίας θέλουμε ο κύριος Μπελέρης, όσοι θα κατέβουν Ευρωβουλή, μορεπιρώτες, να είναι εκεί επί της ουσίας στην Ευρωβουλή. Να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν για τη δολοφονία του αδελφού μου. Γιατί πρώτα Κατσίφας και μετά Μπελέρης. Να το βάλετε όλοι καλά στο μυαλό σας αυτό. Έχει μια ένταση η Ερμιόνη από τον πόνο της απώλειας του. Θα ήθελα να το ρωτήσω για τις εξής. Ο κύριος Καραθάνος έχει ένα σύλλογο βορειοπυρετών. Αυτός ο σύλλογος είναι με δικούς του ανθρώπους, ο οποίος εκλέγεται και μάλιστα δεν έχει κάνει εκλογές πάρα πολλά χρόνια, μας είπανε. Αυτός ο κύριος Καραθάνος είναι πάντα, είναι το δεξί χέρι, ήταν στο Λάος μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Πλεύρη. Ήτο τότε, με σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο άνθρωπος, επειδή είναι φαρμακοποιός, ο οποίος ενεπλέχθηκαν τα ονόματά τους και του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Καραθάνου με την υπόθεση Νοβάρτης. Δηλαδή, έγινε η δολοφονία του Κατσίφα. Θέλουμε τη δικογραφία του αδερφού μου. Θέλουμε να μας την παραδώσει για να προχωρήσουμε. Αυτό που έχει καθήκον η οικογένεια να κάνει. Πρέπει να είναι ελεύθερη να κάνει η οικογένεια το καθήκον της. Δεν μπορεί κανένας να την εμποδίσει. Κανένας, ούτε Βορύδης, ούτε Καραθάνος, ούτε Ναυρίδης. Ο αυτόκλητος δικηγόρος που δεν τον έχει προσλάβει καμία οικογένεια να το κάνει αυτό. Έτσι, ο φίλος της κυρίας Σουρανή που ήταν εκείνη τη μέρα στο χωριό και τρογόπινε με τη Ζορμπά! Έλα, για που τρογοπίνανε! Ενώ πετούσε τα ελικόπτερα! Μη φωνάζετε, α, Χριστή! Μη φωνάζεις. Θα ήθελα να διευκρινίσω, εννοεί η Ερμιόνη, ότι η πρέσβη της Ελλάδος, η κυρία Σουρανή, και η... Γιατί δεν επενέβησαν και... αυτό εξηγώ, θα με αφήσετε να... Η κυρία... Υπηρεσιακά γιατί δεν λειτουργήσαν! Γιατί πήγαν εκεί! Λοιπόν, να μας απαντήσουν! Μισό λεπτό. Λοιπόν, να πάνε στον εισαγγελέα να τα πούνε! Εννοεί ότι ο υπουργός πολιτισμού, εκπρόσωπος της κυβέρνησης, η κυρία Ζορμπά τότε, ήταν μαζί στην εκδήλωση. Και Μισήνη Ζορμπά. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι. Υπουργός πολιτισμού, μαζί με την πρέσβη της Ελλάδος, ήταν εκεί στο Βουλιαράτι και τρογόπιναν στο κηλικείο εκεί του χωριού. Όμως, ενώ ήταν σε εξέλιξη το θέμα γιατί ο αδελφός της απειλήθηκε και τον πυροβολήσαν για να κατεβάσει τη σημαία. Έπρεπε να επέμβουν για να λυτρώσουν από κίνδυνο ζωή τον αδερφό μου! Που έτρεχε αβοήθητος! Εννοεί η κυρία Κατσίφα ότι θα έπρεπε στα πλαίσια εκπροσώπων του ελληνικού κράτους, πρώτα η κυρία Σιρανή, η οποία ταμείφθηκε μετά με αυτό με τη θέση της διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του κυρίου Μητσοτάκη. Και πήρε και προαγωγή! Να παρέμβει στους εκπρόσωπους του ελληνικού κράτους, στην κυβέρνηση του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα και στην κύριο Βασίλη, ώστε να ζητήσουν τη σύλληψη αν είχε κάνει κάτι ο Μακαρίτης και όχι την θανατική του ποινή. Εδώ λοιπόν έγινε μία ψυχρό δολοφονία με παράληψη λυτρώσεως. Απειλήθηκε κατά τη ζωή του ενώ του λέγανε κατέβασε την ελληνική σημαία. Και ας μας απαντήσει το Υπουργείο Εξωτερικών.
ελληνικών τώρα που λέμε για σημαίες. Τι δουλειά έχει αλβανική σημαία μέσα στους ήρωες του 40! Θα μας απαντήσει υπεύθυνα! Μισό λεπτό. Λοιπόν, επειδή έχει... Σε ποια χώρα συμβαίνει αυτό στην υπόλοιση. Κύπρο! Θα ήθελα να τονίσω το εξής. Η κυρία... Έχει απόλυτο δίκιο. Η κυρία Ευρωβουλευτής, η κυρία Θεοφάρο... Πού συμβαίνει αυτό να μας απαντήσουν υπεύθυνα από το Υπουργείο Εξωτερικών! Μην με διακόπτετε, αφήστε να μιλήσω κι εγώ! Είναι απόλυτα φυσιολογική η ένταση που έχω. Γιατί 5 χρόνια δεν έχει δοθεί απάντηση, ενώ έπρεπε από τον πρώτο μήνα να είχαν λυθεί όλα! Να είχαν προχωρήσει δικαστικά σε ενέργειες. Σε δικαστικές ενέργειες. Και ανταυτού δεν μας δίνει τη δικογραφία ο Ευθύμης Ναυρίδης, ο φίλος του Ράμα που τρογοπίνανε στο Ζάπιο όταν έκανε την έκθεση ζωγραφικής ο Ράμα για τις γραβάτες του και δεν ξέρω τι άλλο τρελό. Μαζί και ο κύριος Μητσοτάκης. Θα ήθελα να... Λοιπόν, τώρα μην με διακόψετε. Θα να πω και εγώ κάτι. Και μαζί και ο Μητσοτάκης τρογοπίνανε στο δείπνο, έτσι. Τον Αύγουστο πέρυσι. Θα με αφήσετε να πω και εγώ κάτι. Ο φίλος του Ράμα. Σκεφτείτε καλά οι ψηφοφόροι που τρώτε το σανό και δεν ξέρω τι άλλο. Ποιους θα ψηφίσετε. Λοιπόν, τώρα μιλάω εγώ. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μην με διακόψετε. Λοιπόν, όλα για το Θεαθήνε. Θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Η υποψηφία του Αμπελέρη έγινε μετά το μεγάλο σκάνδαλο. Το μεγάλο σκάνδαλο, μην με διακόψετε. Το μεγάλο σκάνδαλο της ψηφίσεως του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Η σκόπιμη και η πολύ βιαστική αυτή σπουδή του κυρίου Μητσοτάκη με πρώτο τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη αντιπρόεδρο να προσπαθεί να πείσει τους ψηφοφόρους και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσουν έγινε όταν ήταν σε εξέλιξη το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και το σκάνδαλο συγκάλυψης των παρακολουθήσεων όπως και το σκάνδαλο των τόσο χιλιάδων αθώων θυμάτων στα ΤΕΠΗ. Αυτή η τακτική ήταν μια δεξιοτεχνία ούτως ώστε να μετατοπιστεί το θέμα από να μεταταστεί το θέμα από και η προσοχή του κόσμου από το μεγάλο αυτό σκάνδαλο. Δηλαδή δεν απασχολεί την ελληνική κοινωνία το αν στον ιδιωτικό τους βίο οι ομόφυλοι θέλουν να κάνουν αυτό που νομίζουν ότι είναι σωστό. Είναι δικό τους θέμα, δικαίωμα. Όταν όμως αυτό νομοθετείται από μια κυβέρνηση η οποία είναι η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ήθελε να κάνει τους ιερείς, δημοσίους υπαλλήλους, ήθελε να δείξει ότι τα δικαιώματα και τα προνομιακά δικαιώματα μιας ελίτ και μιας πλειοψηφίας της Μυκόνου κατά κύριον λόγο, ελπίζω να μην παίρνονται εκεί αποφάσεις για τα εθνικά μας θέματα στη Μύκονο και της Dolce Vita με πληρωμένα από τους φόρους των Ελλήνων πολιτών. Τα προνόμια αυτά της ηγεμονίας και της απόλυτης νομαρχίας, μοναρχίας του κ. Μητσοτάκη. Αυτή τη ζωή που κάνουν, με άλλα λόγια, δεν έχει ηθική και η συνταγματική... Η υποκρισία. Μιλάω νομικά. Δεν έχει ηθική και νομική συνταγματική νομοποίηση να προβαίνει σε τέτοιες νομοθετήσεις όταν ακριβώς αυτό το κυρίαρχο σύνθημα που βάλει τώρα στις ευρωεκλογές σταθερότητα έγινε με κλεμμένες 50 έδρες με το ποσοστό τη δεύτερη φορά του 41%. Σημαίνει ότι πήρε 50 έδρες μπόνους για να έχει μια πολιτική παντοδυναμία ενώ συνταγματικά με την απλή αναλογική δεν έχει την νομοποίηση από το σύνολο των ψηφισάτων. Και μάλιστα ένα 50 με 60% δεν προσήλθαν καν στις κάλπες. Ένα 20% ηγεμονεύει και δημιουργεί μια πολιτιακή εκτροπή η οποία είναι σε δυσαρμονία με το λαϊκό αίσθημα. Ξέρετε, το Σύνταγμα λέει ότι θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Όλες οι εξουσίες υπάρχουν για το λαό και υπέρ του λαού. Ποια λοιπόν νομιμοποίηση ηθική έχει όταν η Ορθοδοξία είναι το κυρίαρχο θρήσευμα στην Ελλάδα μας και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο. Πού είναι τα κόμματα της Εκκλησίας. Πού να προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο. Πού ήταν όταν έγινε αυτό το δικαστήριο στον πατέρα μου, συγγνώμη. Ναι, πού είναι να έχουν να βοηθήσουν να υποστηρίξουν τον πατέρα μου, να μας βοηθήσουν εκεί. Της Ορθοδοξίας μας. Δηλαδή σε τι διαφέρει από το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα υποκρισία και αυτή.
Υποκρισία είναι κι αυτή. Ήμουν πάνω στο πουλεράκι. Δήθεν χριστιανοί της εκκλησίας. Δήθεν, όλα δήθεν. Να ολοκληρώσω. Κουραστήκαμε πια. Κοίταξε το. Ήμασταν πάνω στο πουλεράκι. Το Πάσχα. Αρρωστήσαμε όλη η οικογένεια. Ήρθε ο κύριος Κασελάκης την Πέμπτη. Περιμέναμε. Αφού θέλει και να ενδιαφέρεται για την ελληνική μειονότητα της Βορείου Πειραιά. Αυτόν τον ενδιαφέρουν οι ομόφυλοι τώρα. Με διακόπτετε, κάτι άλλο θέλω να πω. Ήρθε στο Βουλιαράτη. Καλώς ήρθε, είναι εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ήρθε στο τάφο του Κατσίφα, όπου εκεί σημειωτέων θα έπρεπε να του πούνε. Είχε άγνοια. Θα έπρεπε να του πούνε ότι είναι πάρα πολλοί ήρωες του 40 εκεί στο νοκροταφείο στο Βουλιαράτη, όπου είναι και η μοναδική εκκλησία της Αγίας Σκέψης. Χωρίς ταυτότητα, αταυτοποίητα ωστά νεκρών, αφανείς, τους έχουμε επισκεφθεί με την Ερμιόνη πάρα πολλές φορές. Δεν άφησε ένα στεφάνι. Ο Μητσοτάκης όταν ήρθε στην Δερβιτσάνη, δεν άφησε ένα στεφάνι τα μνήματα των ηρώων. Δεν ήρθε καν να προσκυνήσει το τάφο του ήρωα Κασίφα. Δεν πατήσανε δεν καν. Πήγε λοιπόν μόνο στο τάφο. Οι δίθεν πατριώτες, να μην προσποιούνται ότι είναι πατριώτες. Και δεν άφησε λουλούδια. Πήγε μόνο να πει για τους Παλαιστίνιους. Με όλα αυτά τα σκάνδαλα. Μέσα, εσωτερικά και με μια τεράστια φρουρά από Αλβανούς. Ποιον πάνε να κοροϊδέψουνε. Και σε Γιουρίμι και όλους αυτούς. Τώρα να τελειώσουμε. Είναι κάτι σημαντικό. Θα ήθελα να καταγγείλω τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος προεκλογιά χρησιμοποίησε το όνομα του Κατσίφα χωρίς καν να το γνωρίζει. Έκανε εκπομπές, έβγαζε χρήματα από εκεί. Και δεν έκανε τίποτα. Δεν ήθελε καν σε κηδεία, δεν ήθελε καν σε κάποιο μνημόσυνο, διότι αυτό. Είπε στην αρχή μόνο για τον αδερφό μου και μετά τίποτα. Μόνο και μόνο για να έχει προβολή, τηλεοπτική προβολή και πολλά like μόνο και να πουλάει τα προϊόντα. Μόνο δηλαδή και αυτός. Μετά τι έκανε. Τι έκανε στην αδερφή του, έκανε bullying διαμέσου. Κάποιο βουλευτή της Μακεδονίας και μιας πολιτεύθυνας της Μακεδονίας όταν το 23 αποφάσισε η Ερμιόνη να κατέβει στις βουλευτικές εκλογές. Το bullying που έφαγε. Από αυτούς οι οποίοι κάνουν δίθεν τους χριστιανούς και δίθεν ενδιαφέρονται για το Κατσίφα είναι άνευ προηγούμενο. Το δε χειρότερο. Δεν υπάρχει τέτοιο που μας κάνουν που τραβάμε όλα τα χρόνια. Έχω δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει να το πω και αυτό. Έχω να στείλει. Σκορούν στην οικογένεια άτομα. Έχω και στείλει να, από το. Να μας κατηγορούν. Από το 21. Έχω στείλει. Ενώ προσπαθούμε για τη δικαίωση τόσα χρόνια του αδερφού μου. Ακούτε, να μας λέω. Κατηγορούν. Μιλάω για κάτι. Είσαι αυτοπατριώτες. Υπάρχει και Θεός και βλέπει. Μισό λεπτό. Λέω κάτι σημαντικό και βλέπει. Υπάρχει και Θεός και βλέπει. Θεέ μου. Είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. Το σκάνδαλο είναι η εκμετάλλευση πολιτική και η εξαπάτηση ψηφοφόρων από τον Καραθάνο, τον πρόεδρο Βόρειου Πειραιωτών, ο οποίος είναι το δεξί χέρι, είναι αυτή τη στιγμή υπεύθυνος για τα φάρμακα στον Άδωνο Γεωργιάδη. Προηγουμένως ήταν στο υπεύθυνος για τα φάρμακα στον Πλεύρη. Και τι έκανε ο κύριος Καραθάνος, έχοντας βγάλει ένα αντέγγραφο της σημαίας, της μεγάλης σημαίας, του μεγάλου του Κατσίφα, η οποία ήταν κατά τη συνθήκη των Πεσπών, η τεράστια αυτή σημαία, έχοντας βγάλει αντίγραφο και όντας πολιτευθείς, εξαπατούσε τους ψηφοφόρους, διότι κατέβηκε και κατέβαινε πάντα ως υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, έχοντας φύγει από το λαό. Και μάλιστα, όταν το 21 εγώ πήγα για να πω ένα μήνυμα από το τηλέφωνο, γιατί η Ερμιόνη ήταν πάνω στο Βουλιαράτη, εκεί κάνει τα μνημόσυνα. Η οικογένεια, όποιο θέλει, ας έρθει εκεί. Όχι ψευτομνημόσυνα, με ψεύτικες σημαίες για την προσωπική όφελος και την προσωπική ποιο επιτυχία του κύριου Καραθάνου. Εμείς δεν πάμε για τα χρήματα. Δεν πάμε στην πολιτική για τα χρήματα. Θέλουμε να βοηθήσουμε τα Βορειοϋπειρωτόπουλα να σπουδάσουν νομικά για τα δίκαια, τα εθνικά μας δίκαια της Βορείου Ηπείρου. Να σταματήσουν πια να μας κατηγορούν τα τρολάκια, τα δίθεν πατριωτάκια, δεν ξέρω τι. Η υποκρισία τους είναι ότι παίρνουν δάνεια από τις τράπεζες για να δει ο λαός, να δει το χαρακτήρα αυτονών. Ποιος είναι ο δικός τους ο χαρακτήρας. Με βάση αυτό πρέπει να ψηφίσουν. Και ένα τελευταίο. Είστε άξιοι και οι δύο. Και ένα τελευταίο που είναι πολύ σημαντικό. Τη δικαίωση του αδερφού μου θέλουμε. Και τίποτε άλλο. Ναι, δεν είναι μόνο ο αδερφός σου, είναι και ο ελληνισμός. Είναι οι πόντιοι. Οι 365.000 είμαστε όλοι ένα. Είμαστε στην εκδήλωση των ποντίων. Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είδαμε τον φίλο του κυρίου Μητσοτάκη, τον Ερντογάν, να κάνει την Αγία Σοφία Ισλαμικό τέμενος. Αυτή η Ύβρις. Άλλη Ύβρις. Για το σύμβολο της Ορθοδοξίας. Για το σύμβολο του Βυζαντινού πολιτισμού. Αυτή η Ύβρις του Ερντογάν, του φίλου του Άισις. Θα έπρεπε να είχε ηχηρή απάντηση από τον κύριο Μητσοτάκη. Παρ' όλα αυτά, είδαμε και δεύτερο
δεύτερο χτύπημα στον ελληνισμό και στη βυζαντινή ιστορία μας. Είδαμε την μονή εκκλησία του δόματος, τη μονή της χώρας, να μετατρέπεται και αυτή σε τζαμί. Επιτέλους, θα πρέπει να θυμηθούμε τον μεγάλο Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος... Ένας ήταν ο ηγέτης Παπανδρέου. Ο οποίος όμως... Ανδρέα, ζεις, ο Ανδρέας εσύ είχε πει, μας οδηγείς. Είχε πει Κατσίφα, ότι είναι κάουζες μπέλη για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και πάντα θα τα θυμάμαι. Από την Τουρκία. Και δεύτερον είχε πει ότι η Μακεδονία είναι η ψυχή μας και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να δώσουμε την πλήρη ονομασία. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη υποκριτικά τώρα χώρηση, θέλει την εφαρμογή νόμος απαράβατος, καμία στον εχθρό παραχώρηση, η οποία ο πρώτος ο πατέρας του έδωσε το όνομα Βόρεια Μακεδονία και δεύτερον επιμένει τώρα να εφαρμοστεί η Βόρεια Μακεδονία, ενώ μπορεί να καταγγείλει και μπορούσε να καταγγείλει αυτή τη συνθήκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω καλή επιτυχία η δύναμη του Θεού με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Είμαστε μαζί, είμαστε μαζί. Δεν είμαστε επαγγελματίες της πολιτικής. Έχουμε κολλήσει ένθυμα. Εγώ προσωπικά ήμουν αξιωματικός ενεργής αστυνομίας και τελείωσα την ιατρική Αθηνών. Αλλά τώρα αρχίζουμε απέναντι σε αυτούς τους υποκριτές της πολιτικής που παίρνουν δάνεια και έχουν κάνει μια μεγάλη προσβολή να σταματήσει στον ελληνικό λαό. Δεν πρόκειται λοιπόν ο ελληνικός λαός να γίνει αντικείμενο στις ηγεμονικές ορέξεις μιας παρεούλας από τη Μύκονο. Ο κύριος Κασελάκης είναι ο πρώτος που ψήφισε το νομοσχέδιο αυτό. Θα έπρεπε λοιπόν η Ορθοδοξία να μην είναι υπό το ριζοσπαστικό αριστερισμό των ανθρώπων με τους αστακούς, με τα χρήματα. Έτσι. Και ο κύριος Μητσοτάκης από ό,τι ξέρω ήθελε να πάει στον Biden και επειδή δεν τον αδέχτηκαν πήγε στην Καναδά. Λοιπόν, η ηγεμονία του κύρικα, του εθνικού κύρικα που ήταν ο